Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην πρώτη ζωντανή μετάδοση του απόψινου vlog, Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021. Το θέμα του vlog είναι γυναίκα μόνη, η οποία θα προχωρήσει στο να κάνει παιδί με δότη, το ένα θέμα που θίγει το απόψινο vlog. Και το άλλο θέμα είναι η σημασία της λήψης αντακαταθλιπτικών φαρμάκων στην αντικαταθλιπτική θεραπεία. Είναι μία επιστολή από μία γυναίκα. Θα σας τη διαβάσω όπως την έστειλε και θα τη σχολιάσουμε. Αγαπητή Θέκλα, είμαι μία γυναίκα λίγο πριν από τα 40. Παρακολουθώ αρκετό καιρό τώρα το κανάλι σου στο YouTube και μου αρέσει πολύ η γνησιότητα και ακεραιότητα, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια, του χαρακτήρα σου, που σε συνδυασμό με τις πολλές θεωρητικές γνώσεις που σίγουρα έχεις, σε κάνουν έναν πολύ εύστοχο και δίκαιο άνθρωπο στις κρίσεις, απόψεις, τοποθετήσεις σου. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Εκτιμώ πολύ και ένα όχι μικρότερη σημασία χαρακτηριστικό σου, το έντονο ταμπεραμέντο σου που με κάνει συχνά να γελάω. Χαίρομαι να σας διασκεδάζω. Και τέλος, ακόμα και όταν πεις κάτι που ίσως δεν βρίσκω τόσο ορθό εντός εισαγωγικών με τα δικά μου κριτήρια, ακόμα και τότε σε εκτιμώ το ίδιο. Δεν περιμένω από εσένα και από κανέναν να είναι τέλειος στα μάτια μου για να τον εκτιμώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου ιστορία και να θίξω δύο μείζωνα κατά την άποψή μου θέματα της σύγχρονης εποχής. Αυτό της κατάθλιψης χωρίς φαρμακευτική αγωγή και αυτό του γυναίκα μόνη τα κάνει όλα, ακόμη και η οικογένεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή. Γεννήθηκα ως δεύτερο παιδί από ένα ζευγάρι τη δεκαετία του 80. Όταν ήμουν μόλις 2 χρόνων, γεννήθηκε το μικρότερο αδερφάκι μου και όταν ήμουν 4, το αμέσως επόμενο. Οι γονείς μου έκαναν 4 παιδιά στο σύνολο. Οι γονείς μου, πολύ πνευματικοί άνθρωποι και με ψηλή ευφία, μας έδιναν πάντα μεγάλη ελευθερία και μας μετέφεραν αξίες όπως δικαιοσύνη, αποδοχή του διαφορετικού και αλτρουισμό. Όμως, ο πατέρας μου ήταν καταθλιπτικός, όπως και τα περισσότερα αδέρφια του. Ναι, γιατί η κατάθλιψη έχει γενετική προδιάθεση. Η κατάθλιψη έχει ισχυρό γενετικό παράγοντα. Κοιμόταν μόνο με τη βοήθεια ερεμιστικών χαπιών, περνούσε φάσεις παρατεταμένης κατάθλιψης, κατά τις οποίες δεν ήταν λειτουργικός, ήταν βίαιος προς τα παιδιά του και παντελώς αδιάφορος ως προς τις ανάγκες τους. Είχε σαδιστικές τάσεις, μας έκανε να ζούμε πάντα μέσα στο φόβο. Θυμάμαι πάντα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν ήθελε να ανάβω πολλή ώρα το θερμοσύμφωνα για να κάνουμε οικονομία, αν και δεν υπήρχε ακόμα τότε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να τελειώνω τον μπάνιο μου με κρύο νερό. Έπρεπε, λέει, να κάνω γρήγορα μπάνιο. Αυτές τις συμπεριφορές τις βίωνα ως βασανιστήρια. Για τον πατέρα μου, ακόμα δεν είμαι σίγουρη αν με έχει παρενοχλήσει με κάποιο άλλο τρόπο και το έχω κάπου βαθιά αποθυμένο. Ελπίζω όχι, αγαπητοί. Η μητέρα μου, πιο μπερδεμένη και ύπουλη περίπτωση. Αυτή είναι η πνευματική και συναισθηματικά φύση άνθρωποι. Αλλιώς τους έχεις προαναγγείλει, αλλιώς μας τους περιγράφεις τώρα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η σύγκρουση μεταξύ των ιδεατών γονιών και των πραγματικών γονιών, όπως πραγματικά είναι. Ή των ιδανικών γονιών που έχουμε στα μάτια μας ως παιδιά. Η μητέρα μου, πιο μπερδεμένη και ύπουλη περίπτωση. Γυναίκα που ζούσε για το δράμα, έκανε και την καλή εντός εισαγωγικών και έψαχνε συμμάχους και μάρτυρες. Μας έστρεφε εναντίον του πατέρα μας. Η σχέση τους ήταν πάντα κάκιστη. Μας χρησιμοποιούσε άλλοτε ως γονείς της, άλλοτε ως συντρόφους της, δηλαδή εδώ μιλάμε για συναισθηματική αιμομιξία, για γονιοποίηση των παιδιών, άλλοτε απλώς ως μέσο για να απομονώνει και να εξευτελίζει τον πατέρα μας. Εκείνη όμως τουλάχιστον έδειχνε να ενδιαφέρεται αν πεινάμε ή κρυώνουμε. Ακόμα και αν με 4 παιδιά και καμία απολύτως βοήθεια, δεν είχε συνήθως τον απαραίτητο χρόνο να αφιερώσει στο κάθε της παιδί. Άρα μεγάλωσε συναισθηματικά στερημένη και χειρότερο από αυτό και συναισθηματικά κακοποιημένη. Από την ηλικία των 5 ετών, αν όχι νωρίτερα, είχα ήδη αρκετά προβλήματα ψυχικής υγείας. Είχα πάρα πολλές φοβίες. Βίωνα περιόδους παρατεταμένης θλίψης. Αρνιόμουν την αγκαλιά και λοιπές τρυφερές επαφές και είχα προβλήματα και με τη διατροφή μου. Ήθελα να με πάνε σε έναν παιδοψυχολόγο επί η μητέρα μου, αλλά εκ των υστέρων δεν βρήκαν κάποιο στην περιοχή μας. Περνώντας τα χρόνια, γύρω στα 13 μου, άρχισα να νιώθω βαθύ μίσος αλλά και ίχτο για τους δύο μου γονείς. Μπήκε στην εφηβεία. Ξύπνησες. Καταλάβαινε ότι αυτό που μου συνέβαινε ήταν λάθος. Άρχισα να τους βρίζω, να είμαι επιθετική, μονίμως θυμωμένη.
να αντιστέκομαι όταν ο πατέρας μου ήθελε να με χτυπήσει. Γενικά, ας πούμε ότι ξύπνησα και αντέδρασα άσχημα σε όσα βίωνα. Και ευτυχώς που ξύπνησες και ευτυχώς που αντέδρασα άσχημα. Έγινα το μαύρο πρόβατο της οικογένειας και πλέον ήταν αρνητική μαζί μου και τα αδέρφια μου, που είχαν τη μητέρα μας ως πρότυπο καλής γυναίκας που κακοπερνάει με τον πατέρα μας. Τα αδέρφια σου την είχαν ως μάνα θυσία. Γιατί έπαιζε χειριστικά το ρόλο του θύματος και στα παιδιά της. Ενώ τα έχουμε πει πολλές φορές, μπορούσε μια χαρά να χωρίσει από τον άντρα της και να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Όμως της άρεσε όλο αυτό το δράμα. Και πάντα υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Άμα θες, μπορείς. Έχουμε κάνει πολλές ιστορίες αληθινές γυναικών οι οποίες κατάφεραν να επαναστατήσουν και να ανοίξουν την πόρτα, να απελευθερωθούν και εκείνες και τα παιδιά τους. Έβαλα στόχος ζωής να γίνω 18, να φύγω από την πόλη στην οποία μεγάλωσα για τις καλύτερες δυνατές σπουδές, να βρω την καλύτερη δυνατή δουλειά και τελικά να έχω αρκετά χρήματα ώστε να μην τους χρειαστώ ποτέ ξανά και να μην τους ξαναμιλήσω. Και τα πέτυχα όλα. Μπράβο, αγάπη μου. Άριστη μαθήτρια πάντα. Πέρασα στην καλύτερη σχολή και από τα 18 μου ήμουν πλήρως ανεξάρτητη ως άνθρωπος. Πάντα σε μέρη μακρινά από τους γονείς και τα αδέλφια μου, ενώ από τα 23 μου χρόνια ήμουν και πλήρως ανεξάρτητη οικονομικά. Έκανα και ένα πολύ καλό μεταπτυχιακό στο εξωτερικό με υποτροφία και στα 27 πλέον. Και στα 27 μου χρόνια πλέον βρήκα μια δουλειά που πληρώνει πολύ καλά λεφτά, ακριβώς όπως ήταν ο στόχος μου. Μπράβο. Και τότε αρχίσανε τα πιο σοβαρά εντός εισαγωγικών προβλήματα ψυχικής υγείας. Αφού εκπλήρωσα όλους τους στόχους μου και ενώ δεν είχα κόψει τις επαφές με τους γονείς μου όπως είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, μάλλον τους λυπόμουν, κατέρευσα συναισθηματικά. Στα 28 μου λοιπόν έτη, και ενώ θεωρητικά τα είχα όλα, τα υλικά τα είχες όλα. Και τα κοινωνικά τα είχες όλα, τα συναισθηματικά όμως. Ένιωθα βαθιά δυστυχισμένη και αποφάσισα να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Και ενώ προφανώς έπασχα από κατάθλιψη, η θεραπεύτρια μου αποφάσισε να μην μου προτείνει να δω και έναν ψυχίατρο για να πάρω φαρμακευτική αγωγή, καθώς μια αγωγή, είπε χρόνια αργότερα, θα καθυστερούσε την ψυχοθεραπευτική δουλειά που κάναμε μαζί. Το αντίθετο. Όταν έχεις ένα βαθιά καταθλιπτικό θεραπευόμενο, το να πάρει αντικαταθλιπτική θεραπεία θα κάνει πιο γρήγορη τη θεραπευτική δουλειά, όχι θα την καθυστερήσει, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Επί 7 χρόνια, 7 χρόνια, παλεύαμε μαζί να με κάνουμε να νιώσω καλύτερα. Κατάφερα να συγχωρήσω τους γονείς μου. Απαλλάχθηκα από πολλά αρρωστημένα μοτίβα που ακολουθούσα εν αγνία μου, έμαθα να ακούω τις ανάγκες μου, έγινα πιο ισορροπημένος άνθρωπος. Και ένιωθα πολλές φορές καλύτερα. Αλλά με τον παραμικρό αποσταθεροποιητικό παράγοντα, συνήθως μια ερωτική σχέση, τι ωραία που τα λες, όντως οι ερωτικές σχέσεις είναι αποσταθεροποιητικοί παράγοντες σε όσους είμαστε σε διαδικασία ψυχοθεραπείας. Αλλά με τον παραμικρό αποσταθεροποιητικό παράγοντα, συνήθως μια ερωτική σχέση, έπεφτα πάλι σε ένα βαθύ καταθλιπτικό επεισόδιο. Βρέθηκε στα 35 μου ένας φίλος και μου είπε, ίσως κάτι κάνετε λάθος με τη θεραπευτριά σου. Ίσως χρειάζεσαι μια φαρμακευτική αγωγή. Ευτυχώς που βρέθηκε. Και της το πρότεινα και μου είπε ναι, μάλλον χρειάζεσαι. Και από τότε, αφού διαγνώστηκα με υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή και ξεκίνησα αντικαταθλιπτική αγωγή, τα τελευταία 2,5 χρόνια ζω μια αρκετά φυσιολογική ζωή χωρίς να κρατάω πια χεράκι με την κατάθλιψη. Μπράβο. Χώρισα εντός εισαγωγικών με τη θεραπεύτριά μου, καθώς δεν ήθελα άλλο από αυτή τη γεμάτη θλίψη και βάρος θεραπεία μας, όπου συνεχώς αναμασούσαμε το παρελθόν και μου συνέστησε ένα συνάδελφό της, τον οποίο βλέπω μέχρι και σήμερα. Ενώ εδώ και 2 μήνες σταμάτησε για τη φαρμακευτική αγωγή. Μπράβο. Και μπράβο που τα συζήτησες μαζί της και μπράβο της που σου σύστησε κάποιον άλλο. Και εδώ έρχεται το πρώτο μείζον θέμα. Γιατί να αρνηθούμε σε έναν καταθλιπτικό άνθρωπο το δώρο της φαρμακευτικής αγωγής? Έχει ένας ειδικός ψυχικής υγείας αυτό το δικαίωμα? Μήπως αν είχα μπει σε αγωγή από τον πρώτο χρόνο θα είχα κερδίσει 7 ολόκληρα χρόνια της ζωής μου? Από τα 28 στα 35, αυτά τα υπέροχα χρόνια νιώτης και παραγωγικότητας τα ανάλωσα στην κατάθλιψη. Σκέφτομαι πλέον πως αυτό ήταν πολύ άδικο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι άδικο, ενώ υπάρχει θεραπεία η οποία θα σε ανακουφίσει και θα επιταχύνει τη διαδικασία της επιστροφής σου στην κανονικότητα, να μην σου προτείνεται. Τι γίνεται όμως? Υπάρχουν διάφορες ψυχοθεραπευτικές σχολές, διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι ψυχοθεραπευτές δεν είναι υπέρ της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της κατάθλιψης. Εγώ είμαι από τους ψυχολόγους
που είμαι πολύ υπέρ. Και είμαι πολύ υπέρ μετά που έχω δει στην πράξη, που έχω δει πάνω μου την τεράστια ζημιά που μου έκανε, το γεγονός ότι έκανα και εγώ μια μακροχρόνια ψυχοθεραπεία σε κάποιον ψυχοθεραπευτή ψυχαναλυτικής προσέγγισης, ψυχοδυναμικής προσέγγισης, ο οποίος μου έλεγε επιλέξει βυθίσου στον πόνο σου. Ο πόνος σου είναι χρήσιμος για σένα. Πάρε τα μαθήματα που έχεις να πάρεις από τον πόνο σου. Μην επιζητείς τις εύκολες λύσεις. Τα αντικαταθλιπτικά είναι η εύκολη λύση. Και πήγαινα εκεί πέρα πάνω από 5 χρόνια. Κάθε εβδομάδα. Δεν ήμουνα καλά. Πολύ λίγο μπορούσα να χρησιμοποιήσω όποια εφόδια μου έδινε μέσα από την ψυχοθεραπεία, γιατί η κακή μου ψυχική κατάσταση και η κατάθλιψή μου με κατέβαλε. Και σε κάποια φάση έφτασα σε ένα σημείο το 2008-2009 που έπαθα μια πολύ δυνατή διαταραχή κρίσεων πανικού, η οποία με ακινητοποίησε στην ουσία, δεν μπορούσα ούτε να εργαστώ ούτε να οδηγήσω ούτε τίποτα. Και παρόλο που είχα αρνητικότητα για το να πάω στο ψυχίατρο, πήγα με το ζόρι στο ψυχίατρο, πήρα τον εαυτό με το ζόρι στο ψυχίατρο, ο οποίος με διέγνωσε και εμένα με υποτροπιάζουσα κατάθλιψη χρόνια και την διαταραχή πανικού που ήταν σε έξαρση εκείνη την περίοδο. Πήρα την αντικαταθλιπτική θεραπεία και σε 2 εβδομάδες πήρα το μυαλό μου πίσω όταν λειτουργήσαν αντικαταθλιπτικά. Γι' αυτό τον λόγο είμαι τόσο πολύ υπέρ της χρήσης της αντικαταθλιπτικής θεραπείας σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία. Δεν λέω να πάμε να παίρνουμε αντικαταθλιπτικά και να μην κάνουμε ψυχοθεραπεία να λύσουμε τα θέματά μας. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Είμαι πολύ υπέρ της ψυχοθεραπείας. Είμαι η πρώτη που συνεχώς λέω στον κόσμο να πάτε να κάνετε ψυχοθεραπεία. Όμως, ένας άνθρωπος με κατάθλιψη, αν δεν πάρει και αντικαταθλιπτική θεραπεία παράλληλα με την ψυχοθεραπεία, δεν θα θεραπευτεί. Γι' αυτό πολλές φορές μου στέλνετε mail και μου λέτε τα συμπτώματά σας και μου λέτε δεν είμαι καλά και έχω κατάθλιψη, αλλά δεν θέλω να πάρω φάρμακα και πάω στο ψυχολόγο 1 χρόνο και πάω 2 χρόνια και πάω 3 χρόνια και δεν έχω βελτίωση και τι να κάνω και λέω πάρτε φάρμακα. Όχι, είμαστε εναντίον των φαρμάκων. Είναι πολύ μεγάλη παρανόηση ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι φάρμακα που αλλοιώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Τεράστια παρανόηση. Αυτό που αλλοιώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου είναι η κατάθλιψη. Όταν πάσχεις από κατάθλιψη, δεν είσαι ο εαυτός σου. Γίνεσαι ένας φοβισμένος μικρός ανθρωπάκος, γεμάτος φόβο και άγχος, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η κατάθλιψη αλλοιώνει την προσωπικότητα. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα επαναφέρουν την προσωπικότητά μας στην πραγματική της διάσταση. Γινόμαστε ο εαυτός μας παίρνοντας αντικαταθλιπτική θεραπεία. Υπάρχει αυτή η τεράστια παρανόηση για τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τα διάφορα είδη ψυχοφαρμάκων. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων που συνταγογραφεί ψυχίατρος. Η πρώτη κατηγορία είναι τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία, τα καινούργια μοντέρνα αντικαταθλιπτικά που έχουμε στην εποχή μας, αυτό που κάνουν είναι ότι βοηθάνε να ψηλώσουν τα επίπεδα σερωτονίνης συνήθως στο αίμα, η οποία σερωτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός όταν έχουμε κατάθλιψη. Και επίσης υπάρχουν και κάποια πιο σύνθετα αντικαταθλιπτικά, τα οποία μπορεί να πιάνουν 2 νευροδιαβιβαστές ταυτόχρονα. Η δουλειά τους ποια είναι όμως? Να βοηθήσουν τη σερωτονίνη να αυξηθεί και να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα στο αίμα μας, ούτως ώστε να λειτουργεί ο εγκέφαλός μας χωρίς τα συμπτώματα της κατάθλιψης και το σώμα μας. Τα αντικαταθλιπτικά δεν είναι εθιστικά φάρμακα. Είδατε, η κοπέλα είπε ότι πήρε τα φάρμακα, τελείωσε τη θεραπεία της εκεί πόσους μήνες. Δεν προκαλούν αλλίωση της προσωπικότητας, δεν σε κάνουν να χαζεύεις, δεν σε κάνουν πιο αργό, δεν σε κάνουν να είσαι κάποιος άλλος, ίσα-ίσα είσαι ο εαυτός σου όπως ήσουν πρώτου πάθεις την κατάθλιψη. Δεν είναι επικίνδυνα τα αντικαταθλιπτικά. Δεν τα παίρνουμε από μόνοι μας, πρέπει να πάμε σε ψυχίατρο, να μας κάνει μια διάγνωση αν όντως τα χρειαζόμαστε, και τα παίρνουμε με τις οδηγίες του ψυχιάτρου και πάντοτε ακολουθούμε το σχήμα θεραπείας όπως μας το δίνει. Θα μας πει, την πρώτη εβδομάδα θα παίρνεις μισό χάπι κάθε πρωί για παράδειγμα. Μετά θα με πάρεις τηλέφωνο να σου πω τι να κάνεις. Θα τον πάρεις τηλέφωνο, θα του πεις πώς είσαι, θα σου δώσει την επόμενη οδηγία. Τα παίρνουμε μόνο όπως μας λέει ο ψυχιατρός μας και τα κόβουμε μόνο με το σχήμα που μας το κόβει ο ψυχιατρός μας. Όχι μόνοι μας. Τα αντικαταθλιπτικά επίσης μπορεί να συνταγογραφήσει ψυχίατρος και για διαταραχή πανικού.
Μπορεί να τα συνταγογραφήσει και για OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή κλπ. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία, τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία δεν είναι φάρμακα που σε παλαβώνουν ή φάρμακα που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων είναι τα ηρεμιστικά. Τα ηρεμιστικά είναι φάρμακα, τα οποία πάλι τα συνταγογραφεί μόνο ο ψυχίατρος κανονικά, τα οποία έχουν μία μεσοπρόθεσμη επίδραση στο νευρικό μας σύστημα όταν τα παίρνουμε, τα οποία ρίχνουν τα επίπεδα άγχους για όσο καιρό διαρκεί η δράση του φαρμάκου στον οργανισμό. Τα ηρεμιστικά είναι εθιστικά, δηλαδή μπορεί κάποιος να εθιστεί στα ηρεμιστικά. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνουμε τα ηρεμιστικά χωρίς συνταγή γιατρού. Συνήθως οι περιπτώσεις στις οποίες δίνει τα ηρεμιστικά ο γιατρός τα δίνει σε μια οξεία διαταραχή πανικού, ούτως ώστε να υποχωρήσουν τα συμπτώματα και μετά σταδιακά τα κόβει. Και δεν παίρνουμε για ψυχαγωγία ηρεμιστικά. Η τρίτη κατηγορία, τώρα δεν τα λέω με τη σειρά σοβαρότητας όπως τα θεωρώ εγώ, μπορεί να είναι ένας ψυχίατρος να τα πει με διαφορετική σειρά, είναι τα αντιψυχωτικά φάρμακα. Τα φάρμακα εκείνα τα οποία δίνονται στις πολύ λίγες περιπτώσεις ψυχωτικών διαταραχών, όπως είναι η διπολική διαταραχή, αλλιώς μανιοκατάθλιψη, όπως είναι όλες αυτές οι διαταραχές που εντάσσονται κάτω από την ομπρέλα της λεγόμενης σχιζοφρενίας. Και αυτά τα φάρμακα όντως έχουν επίδραση στον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό μας, γιατί στην πραγματικότητα χαμηλώνουν τροποντινά τους ρυθμούς του εγκεφάλου, ούτως ώστε να ελαττωθούν οι παρεστήσεις, οι ψευδεστήσεις και οι αιμονές. Τα οποία αυτά αντιψυχωτικά, αυτός που θα του τα γράψει ο γιατρός τα χρειάζεται και όταν τα πάρει έχει μία φυσιολογική ζωή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν διπολική διαταραχή και για χρόνια παίρνουν σωστά τη θεραπεία τους και έχουν φυσιολογικότατες ζωές. Παντρεύονται, κάνουν παιδιά, κάνουν εγγόνια, δουλεύουν κανονικά, είναι καλλιτέχνες, λειτουργούν, αποδίδουν και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Τι γινόταν παλιά, πριν 60 χρόνια, πριν 70 χρόνια, τα φάρμακα ήταν πολύ πιο απλοϊκά, γιατί η ψυχοφαρμακευτική έχει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία 50 χρόνια. Τα πρώτα αντιψυχωτικά φάρμακα ήταν πολύ ισχυρά, και όντως όταν τα έπαιρνε κάποιος, μπορεί να έμπαινε και σε μια κατάσταση που να μην ήταν ιδιαίτερα λειτουργικός. Και έχει μείνει ο φόβος έκτοτε, ότι αν κάποιος πάρει φάρμακα που του γράφει ο ψυχίατρος, θα παλαβώσει, θα μείνει αμίλητος, δεν θα επικοινωνεί με το περιβάλλον. Τα μοντέρνα φάρμακα και τα καινούρια φάρμακα δεν είναι έτσι. Και αν παίρνουμε ψυχοφάρμακα μόνο κατόπιν διάγνωσης και συνταγογράφησης από ψυχίατρο, δεν έχουμε κανένα κίνδυνο. Νομίζω έχω απαντήσει το πρώτο μισό. Θα πείτε και εσείς τα σχόλια σας τώρα και στη ζωντανή συζήτηση, αλλά και στα σχόλια μετά. Και ερχόμαστε στο σήμερα, λέει φίλη, και το δεύτερο μίζο ζήτημα. Γυναίκα μόνη τα κάνει όλα, ακόμα και παιδί. Μετά από την έναρξη της φαρμακευτικής μου αγωγής, συγκεκριμένα εδώ και 2 χρόνια, άρχισα να κάνω λίγο πιο ταιριαστές επιλογές συντρόφων στην προσωπική μου ζωή. Όμως νιώθω πως είμαι ακόμα στην εκμάθηση. Βγαίνω κάθε μήνα σχεδόν με κάποιο νέο υποψήφιο εντός εισαγωγικών και έχω, όπως φαίνεται, αρκετό δρόμο να διανύσω μέχρι να είμαι σε θέση να επιλέξω και να κρατήσω δίπλα μου το σωστό σύντροφο που θα γίνει σύντροφος ζωής. Με αυτό το πρότυπο που έχεις από τους γονείς σου, κόρη μου, πώς να τα καταφέρεις. Όμως αυτά τα τελευταία 2 χρόνια έχω επίσης την επιθυμία να αποκτήσω τη δική μου οικογένεια, να κάνω και να μεγαλώσω ένα παιδί, να ζήσω αυτή την τόσο ξεχωριστή εμπειρία. Έτσι έχω αρχίσει να ψάχνω τη δυνατότητα τεκνοποίησης με σπερμαδότη. Από γυναικολογικής απόψεως όλα πολύ καλά, είπαν και οι 2 γιατροί που με έχουν δει. Θα μπορούσα να προχωρήσω άμεσα και καλό θα ήταν να προχωρήσω άμεσα, είπαν και οι 2, καθώς οδεύοντας προς τα 40, τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν για μένα. Μάλιστα. Και έχω βρεθεί ξαφνικά να θρηνώ το κλασικό πρότυπο που, όπως φαίνεται, ποτέ δεν θα καταφέρω να εκπληρώσω. Το να αγαπιόμαστε με έναν άνθρωπο, να γίνουμε ομάδα και μαζί να κάνουμε οικογένεια. Ακόμα και αν τελικά δεν τα καταφέρουμε να μείνουμε μαζί ως το τέλος. Ναι, είμαι πλήρως ανεξάρτητη. Νιώθω πως έχω κάνει τα πάντα σε όλη μου τη ζωή μόνη. Έχω καταφέρει μεγάλα πράγματα που συνομήλικοι μου κοιτούν με θαυμασμό. Από τα 23 μου δεν έχω στηριχθεί ποτέ σε κανένα. Πληρώνω το υπέροχο σποτάκι μου.
σε ένα ακριβό ποιοτικό μέρος. Αγόρασα το αυτοκίνητό μου. Έχω μια καλή και σταθερή δουλειά. Μαγειρεύω μόνη το υπέροχο σπιτικό φαγητό μου. Ασχολούμαι με το σπίτι μου. Φροντίζω τα κατοικίδια μου και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, πάντα μόνη. Είναι όμως σωστό για εμένα να κάνω ακόμα και παιδιά μόνη? Με πονάει κάπως η ιδέα. Με δυσκολεύει. Το νιώθω βαρύ. Θα ήθελα τόσο πολύ να έχω ένα στήριγμα στη ζωή μου. Έχω ελάχιστους καλούς φίλους στην πόλη που ζω, που φυσικά έχουν τις δικές τους ζωές και οικογένειες και περιορισμένο χρόνο, και αυτό είναι όλο και όλο το επιστορυχτικό μου πλαίσιο. Έχω και άλλους δικούς μου ανθρώπους, τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου, τη βαπτιστήρα μου και κάποιους ακόμα φίλους που όμως ζουν πολύ μακριά. Οι φίλοι μου εδώ με στηρίζουν και με προτρέπουν να προχωρήσω στη δημιουργία μονογονικής οικογένειας, εφόσον το επιθυμώ. Και τα χρήματα που βγάζω φτάνουν και περισσεύουν για να πληρώσω βοήθεια όταν θα έχω ένα μωρό να φροντίσω. Αλλά αναρωτιέμαι, γιατί πάντα τόσο μόνη σε όλα? Έχω κουραστεί να τα καταφέρω μόνη μου. Έχω κουραστεί να τα καταφέρνω μόνη μου. Νιώθω πως έχω μια κατάρα υπερδύναμης και μοναξιάς να με συνοδεύει. Τι ωραίο αυτό. Νιώθω πως έχω μια κατάρα υπερδύναμης και μοναξιάς να με συνοδεύει. Είναι αυτό άραγε μια μάστιγα της σύγχρονης εποχής? Η μάστιγα γυναίκα μόνη τα κάνει όλα? Σε ευχαριστώ πολύ που με διάβασες. Θα με χαροποιήσω ιδιαίτερα αν έμπαινες στον κόπο να σχολιάσεις και να τοποθετηθείς για αυτά τα δύο ζητήματα μέσα από κάποιο θεωρητικό vlog ή με όποιο άλλον τρόπο εσύ διαλέξεις. Έχω διαλέξει τον τρόπο να κάνουμε vlog του Σαββάτου βράδυ 30 Ιανουαρίου 2021, το οποίο να το ακούτε τώρα σε ζωντανή μετάδοση και να μπορείτε να σχολιάζετε παράλληλα με τη μετάδοση του βίντεο. Λοιπόν, φιλενάδα, τι θα σου πω? Συμφωνώ με τους φίλους σου στην πόλη που ζεις. Εφόσον το επιθυμείς, να το κάνεις. Πραγματικά, να το κάνεις. Πολύ λίγοι άνθρωποι γεννιούνται τόσο συνειδητοποιημένα και με τόση πολύ αγάπη, όπως θα γεννηθεί το δικό σου το μωρό. Λυπάμαι πολύ για τις δυσκολίες που έχεις βιώσει στη ζωή σου. Κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που είσαι ακόμη μόνη σου δεν είναι γιατί έχεις κάποια κατάρα υπερδύναμης και μοναξιάς. Ο λόγος που είσαι ακόμη μόνη σου είναι πρώτον γιατί έχεις μεγαλώσει σε μια πολύ δυσλειτουργική οικογένεια η οποία σου έχει προκαλέσει σαφέστατα φόβο και ίσως και απέχθεια για το γάμο, γιατί ήταν ένας άθλιος γάμος ο γάμος των γονέων σου και μια άθλια συνθήκη. Δεύτερον, για μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής σου υπέφερες από κατάθλιψη και δεν υπέφερες από κατάθλιψη μόνο τα χρόνια εκείνα που έκανες ψυχοθεραπεία. Προφανώς υπέφερες από κατάθλιψη και από προηγουμένως και έχεις αναφέρει ότι από πολύ μικρό μωρό είχες ψυχοσωματικά συμπτώματα και καταθλιπτικά συμπτώματα, πράγμα το οποίο το κάνει πάρα πολύ πιθανό να έχεις από μικρή κατάθλιψη. Και στα παιδιά πολύ δύσκολα γίνεται η διάγνωση της κατάθλιψης. Σαφέστατα θα έχεις πάρει κάποια κληρονομικότητα από τον πατέρα σου. Είσαι σε καλύτερο σημείο όμως από τον πατέρα σου, εσύ, γιατί είσαι και διαφορετικό μυαλό, ζεις και σε διαφορετική εποχή, έχεις διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές παραστάσεις, διαφορετική θέληση. Είσαι αγωνίστρια, είσαι fighter και τα καταφέρνεις και θα τα καταφέρεις. Αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι ότι το τρίτο που μπορεί να σε έχει επηρεάσει, είπαμε το πρώτο είναι το άθλιο πρότυπο γάμου και οικογένειας του οποίου μεγάλωσες εσύ, το δεύτερο είναι η κατάθλιψη που σου έχει πάρει πολλά σημαντικά χρόνια από τη ζωή σου και το τρίτο είναι η εποχή στην οποία ζούμε, η οποία είναι μια εποχή που είναι δύσκολη για πριγκίπισσες. Πολύ δύσκολη εποχή για πριγκίπισσες. Πάρα πολύ δύσκολη εποχή για πριγκίπισσες. Όχι ότι οι προηγούμενες εποχές ήταν ευκολότερες, αλλά μια γυναίκα, εάν ζούσε σε μια εποχή 30 χρόνια πριν ή 40 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, ή αν ζούσε σε μια άλλη κοινωνία και όχι την ελλαδική και την κυπριακή κοινωνία, θα ήταν πιο πιθανόν να συναντήσει κατάλληλο σύντροφο για γάμο και να μην χρειάζεται κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα να βγαίνει και μάλλον υποψήφιο μέχρι να τον κατατάξει στην κατηγορία διάγνωστος ή ατέριαστος και να φύγει. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι να το κάνεις το παιδάκι σου, εφόσον το θέλεις. Από την άλλη, το μόνο πράγμα που θα με ανησυχούσε σε αυτό και το μόνο θέμα το οποίο έχουν εκφράσει κατά καιρούς παιδιά γυναικών που έχουν γίνει μεδότη χωρίς να υπάρχει πατέρας στο προσκήνιο
είναι ότι αυτά τα παιδιά, εκ των υστέρων κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν παράπονα από τη μητέρα τους, γιατί να μην με γεννήσεις μαζί με έναν άνδρα και να έχω και έναν πατέρα έστω και άχρηστο. Δεν είναι όμως όλα τα παιδιά που έχουν γίνει με εδώ ότι έχουν παράπονα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ομοφιλικών ζευγαριών γυναικών που κάνουν παιδί με δότη και τα παιδιά τους έχουν με βάση τις πρόσφατες έρευνες για τις πιο ιδανικές μορφές οικογένειας, τα παιδιά τους κατατάσσονται σε πολύ καλά, σε παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε πολύ υγιές περιβάλλον. Μια μελέτη πριν 2 χρόνια είχε γίνει στο Λονδίνο από ένα πανεπιστήμιο που έλεγε ότι είχαν μελετήσει οικογένειες που ήταν άντρας γυναίκα παιδιά, γυναίκα παιδιά, άντρας παιδιά, 2 γυναίκες μαζί παιδιά, 2 άντρες μαζί παιδιά. Και η πρώτη σε κατάταξη καλύτερης ψυχολογικά οικογένεια ήταν η οικογένεια που ήταν 2 γυναίκες μαζί και παιδιά. Και αυτό που παίζει βασικότερο ρόλο είναι ο γονέας ο οποίος θα είναι μαζί με τα παιδιά ή οι γονείς και οι 2 που θα είναι μαζί με τα παιδιά να είναι σε καλή ψυχική κατάσταση. Εφόσον εσύ έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, εφόσον πήρες και τη φαρμακοθεραπεία σου και άμα ξαναχρειαστεί θα την ξαναπάρεις, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσουν ότι δεν θα είσαι καλά για το παιδί. Και από την άλλη, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά που θα γεννήσεις να συναντήσεις κάποιον άνθρωπο με τον οποίο να μπορέσετε να δέσετε μαζί και να γίνετε οικογένεια και σου το εύχομαι αυτό το πράγμα και να είναι ιδανικός και ταιριαστός προς εσένα ούτως ώστε να αγαπήσει και το παιδί σου. Και που ξέρεις, μπορείς στο μέλλον να γνωρίσεις κάποιον ο οποίος να ήθελε να κάνει παιδιά αλλά δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Δεν ξέρουμε η ζωή πώς μας τα φέρνει τα πράγματα. Η γνώμη μου είναι ότι αν είναι τεράστιο το αίσθηκτο της μητρότητας, το βιολογικό ρολόι χτυπάει έντονα και το νιώθεις, να κάνεις τα παιδιά σου. Κλείνοντας, θα σας πω κάτι για μένα. Εγώ είχα τεράστια επιθυμία να γίνω μάνα από πάρα πολύ μικρή. Πολύ μεγάλη επιθυμία. Πιστεύω ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η μητέρα μου έκανε 3 αποτυχημένες προσπάθειες να κάνει 3ο παιδί όταν εγώ ήμουν σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Στα 9 μου, στα 11 και στα 12. Είχε 3 εγκυμοσύνες, οι οποίες κατέληξαν σε φυσική αποβολή. Και μου είχε μείνει αποθυμένο, ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα παιδάκι. Οπότε, γρήγορα παντρεύτηκα. Χαρακτηριστικά θυμάμαι την προηγούμενη μέρα του γάμου μου είχα την ευκαιρία να χωρίσω και σκεφτόμουν τώρα που είμαι τόσο κοντά στο να κάνω παιδί, θα χωρίσω. Και ήμουνα μόλις 21 έτους. Έκανα τα παιδιά μου. Έχω πει ξανά ότι και την κόρη μου την έχω κάνει πολύ συνειδητά, γνωρίζοντας ότι το πιο πιθανό θα χωρίζαμε με τον πατέρα της. Μου έφυγε το μητρικό ένστικτο, το ικανοποίησα το μητρικό ένστικτο. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, μιλάω εκεί μέσα για αυτό το θέμα. Και όταν ξεμπέρδεψα με το βιολογικό ρολόι και με την τεράστια επιθυμία να γίνω μάνα, κατάλαβα πόσο δύσκολο πράγμα ήταν να γίνεις μάνα. Μετά έπρεπε να αντέξω τη διαδικασία του να μεγαλώσω τα παιδιά που ήδη έφερα στον κόσμο. Και τώρα σε αυτή την ηλικία στα 45 νιώθω ελεύθερη με τα παιδιά μου μεγαλωμένα και ίσως σκέφτομαι πολλές φορές ότι θα μπορούσε σε μια άλλη ζωή αν μπορούσαμε να ξανάρθουμε ξανά στην γη έχοντας μνήμη να επέλεγα και να μην κάνω παιδιά. Όμως θεωρώ ότι αυτή η τόσο άνετη στάση που έχω απέναντι στο θέμα μητρότητας είναι γιατί το ικανοποίησα το βιολογικό μου ρολόι τότε που χτυπούσε παράφωνα και παράωρα και παράτερα. Δεν λέω για να μιμηθείς αυτό που κάνω εγώ, τους άλλους δεν μπορείς να το μιμηθείς γιατί δεν είσαι 21, είσαι 35, 36, 37 πόσο είσαι. Αν υπάρχει έντονο βιολογικό ρολόι, ικανοποίησε το να τελειώνουμε και μετά βλέπουμε και κάνουμε. Και έχουμε αγάπη και για πολλά παιδιά και για πολλούς ανθρώπους να έρθουν στη ζωή μας. Και το παιδί σου, το μελλοντικό, αν εσύ που είμαι σίγουρη πως θα το αγαπάς ολοκληρωμένα και τώρα βλέπετε τη σύνδεση του χθεσινού θέματος με το σημερινό, η κοπελίτσα 20 χρόνων που γράφει ότι δεν νιώθω τους γονείς μου σαν γονείς, ως γονείς και εγώ θέλω να γίνω γονιός στα παιδιά μου. Μπορείς να είσαι μια πολύ συνειδητή και πετυχημένη μητέρα. Είναι όμως δική σου επιλογή. Παρακαλώ στα σχόλια λίγη προσοχή, δεν θέλω να διαβάσω μισογενιστικά σχόλια και σχόλια υποτιμητικά προς τις γυναίκες που αποφασίζουν να κάνουν παιδί μόνες τους. Για μένα είναι πάρα πολύ αξιόλογες και αξιέπαινες οι γυναίκες που αντιλαμβάνονται ότι εφόσον δεν υπάρχει ένας κατάλληλος σύντροφος στη ζωή μου, κάνω το παιδί έχοντας πλήρη επίγνωση του τι κάνω. Δεν μ' αρέσουν τα κοινωνικά στερεότυπα. Σε κάποιο βίντεο χθες κάποιος είχε σχολιάσει ότι είναι τιμή μεγάλη και αξία να παντρεύεται η γυναίκα, έστω και αν θα χωρίσει μετά και δίνει τιμή στη γυναίκα ο γάμος. Για μένα αυτά τα πράγματα είναι το λιγότερο οπισθοδρομικά, το λιγότερο μεσιονικά, παλαιολιθικά.
ούτε ο γάμος σου δίνει τιμή, ούτε η μητρότητα σου δίνει τιμή, ούτε οτιδήποτε άλλο που το κάνεις για να το κάνεις σου δίνει τιμή. Τιμή σου δίνει να είσαι εντάξει. Να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου ως άνθρωπος και να είσαι ακέραιος άνθρωπος. Αυτό σου δίνει τιμή. Και ο καθένας να κοιτάζει το σπίτι του και τη δική του τιμή. Αφήστε μας άτιμους εμάς. Αυτά για απόψε. Καλό βράδυ, αγαπημένοι. Θα τα πούμε. Γεια! Yeah.